What else could we be forgetting? Our troubles will be ours. Kevin! Αυτό που συνέβη στην ταινία «Μόνο στο σπίτι», όπου μια οικογένεια φεύγει εκδρομή για τα Χριστούγεννα και ξεχνάει πίσω το αγοράκι της, το έπαθε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, David Cameron. Ο Κάμερον και η σύζυγός του Σαμάνθα είχαν πάει με τα τρία παιδιά τους και δύο φιλικές οικογένειες για φαγητό σε πάμπο που συχνάζουν στο Buckinghamshire, 2 χιλιόμετρα από το εξοχικό τους. Σε κάποια στιγμή η μεγάλη τους κόρη Νάνση, 8 ετών, πήγε στην τουαλέτα χωρίς να τους το πει. Οι γονείς της που είχαν πάει στην πάμπο με ξεχωριστά αυτοκίνητα έφυγαν και πάλι χωριστά, νομίζοντας ο ένας ότι η Νάνση είχε μπει στο αυτοκίνητο του άλλου. Όταν έφτασαν σπίτι οι Κάμερον διαπίστωσαν ότι το παιδί έλειπε. Τρελή από ανησυχία τηλεφώνησαν αμέσως στην ΠΑΜ και έμαθαν ότι η μικρή ήταν εκεί μια χαρά. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έφυγε επί τόπου να πάει να την πάρει. Συνολικά το παιδί έμεινε μόνο του γύρω στα 15 λεπτά. We asked a number of questions of Downing Street. Had he been drinking, the Prime Minister? I don't know, was the official answer. Other families who do this do generally tend to get a bit of a visit from social services. We asked Downing Street if the Camerons were expecting any contact from social services, to which the answer, not surprisingly, was no. Πολλοί Βρετανοί θεωρούν τρομακτικό το γεγονός πως ο πρωθυπουργός της χώρας μπόρεσε να ξεχάσει κάτι τόσο σημαντικό όσο το παιδί του. Το περιστατικό συνέβη πριν μερικούς μήνες, αλλά τώρα είδε το φως της δημοσιότητας.